Αυτό που νομίζω εύκολα αποτυπώνεται και σε αυτόν τον προϋπολογισμό είναι ότι οι λεφτά για τις ανάγκες της πλειοψηφίας του λαού της Αττικής δίνονται με το σταγονόμετρο. Από τη μία, βλέπουμε πακτολό χρημάτων για να μετατραπεί το κέντρο της Αθήνας σε τουριστική ζώνη, αντίστοιχα το παραλιακό μέτωπο σε τουριστική βιτρίνα για τους λίγους, με μαρίνες για τους κρίσους. Και από την άλλη, περιοχές όπως χαρακτηριστικά είναι η Δυτική Αττική, μετατρέπονται όλο ένα και περισσότερο σε σκουπιδότοπο, σε χώρο συγκέντρωσης όλων των υπογόνων επικίνδυνων δραστηριοτήτων, εκεί από χημικές βιομηχανίες δηληστήρια μέχρι μονάδες ανακύκλωσης και βέβαια το έσχος της χωματερής. Σε αυτή λοιπόν τη σοβαρά υποβαθμισμένη περιοχή ζουν και εργάζονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που βιώνουν τις οξύτατες συνέπειες των παραπάνω στην υγεία και στην ποιότητα ζωής τους. Αυτό νομίζουμε πρόσφατα αναδείχθηκε και από την έκρηξη κρουσμάτων COVID στην περιοχή, που προφανώς δεν φταίει η έλλειψη ευαισθητοποίησης ή ενημέρωση των κατοίκων. Απουσιάζουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς που συγκεντρώνονται εκεί. Υπάρχει ένα και μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο σε όλη την περιοχή. Το σύνολο των κέντρων υγείας υπολειτουργούν, χωρίς γιατρούς σε βασικές ειδικότητες, και αυτό ενώ η περιφέρεια διαθέτει χρήματα για ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία, ο οποίος δεν γνωρίζουμε πώς αξιοποιείται. Ακόμα και οι υπηρεσίες της περιφέρειας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στους ελέγχους είναι σοβαρά υποστελεχωμένες και όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό θα παραμείνουν έτσι. Αυτά θα τα λύσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μεγάλο κεφάλαιο είναι η αντιπλημμυρική προστασία. Έχει απασχολήσει τις τοποθετήσεις της πλειοψηφίας εδώ των Περιφερειακών Συμβούλων. Στη Δυτική Αττική, που κάθε λίγο και λιγάκι πλημμυρίζει και πνίγεται, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές για την προστασία των κατοίκων από τέτοια φαινόμενα. Και σε αυτόν τον προϋπολογισμό δεν αποτυπώνεται κανένα σχέδιο για ολοκληρωμένο δίκτυο έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Έχουν βαλτώσει μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων. Όσα προχωρούν αποσπασματικά δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το μετακυλούν. Παραδείγματος χάρη, η διευθέτηση των ρωμάτων της Αγίας Εκατερίνης και στις Σούρες θα μεταφέρει το πρόβλημα στη Μάδρα και στην Ελευσίνα. Και βέβαια τα χιλιάρικα που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό και τα πεντοχιλιάρα ουσιαστικά παραπέμπουν σε επόμενη χρονιά διαχειριστική έργα αυτά. Απαιτείται ένα πλήρες αντιπλημμυρικό έργο για όλο το θριάσιο. Πενιχρές αποζημιώσεις για αυτές τις καταστροφές έρχονται καθυστερημένα. Ο προϋπολογισμός προβλέπει αποζημίωση για τις πλημμύρες του 2015. Μελέτες που χρόνια έχουν εκπονηθεί παραμένουν στα σιτάρια και συχνά επαναλαμβάνονται χωρίς να προχωρούν τα έργα. Το 1.800.000 για τη μελέτη που αφορά στην Κινέτα συμπληρώνει ένα ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ για μελέτες στη συγκεκριμένη περιοχή. Και το ίδιο το έργο παραπέμπεται στις Καλέντες. Και βέβαια υπάρχουν και περιοχές όπως τα Μέγαρα, με τα ρέματα της Τσαμάρας και της Αγίας Παρασκευής, που παραμένουν τελείως εκτός κάδρου. Και σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, υποβαθμίζονται και παραδίδονται σε εργολάβους οι σοβαρές αρμοδιότητες της περιφέρειας, όπως οι καθαρισμοί φρεατίων. Άλλη πλευρά. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πυρκαγιές σε 14 εργοστάσια ανακύκλωσης. Πάνω από 20 φορές μέσα στο 2019 καταγράφηκαν εντονότατα προβλήματα δυσοσμίας από τη βιομηχανική δραστηριότητα σε Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπεργο. Δεν είναι μόνο η δυσοσμία, είναι και η συνολικότερη ρήπανση και περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη χρόνια δραστηριότητα διαφόρων βιομηχανιών και βέβαια του ΧΙΤΑ. Ο λαός του Θηριασίου δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ζει σε ένα θάλαμο αερίων. Με το διαρκή κίνδυνο να κρέμεται πάνω από το κεφάλι του ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει κατ' επίκαιρη ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη εκτίμηση της επικινδυνότητας για εργαζόμενους, κατοίκους και περιβάλλον και για πρόληψη αυτών των κινδύνων. Τι γίνεται στην πραγματικότητα? Απαλλάσσονται οι όμιλοι από την ολοκληρωμένη πρόληψη και προστασία εργαζομένων και κατοίκων από μεγάλα ατυχήματα με τις ευχές και των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών και της περιφερειακής. Τι προβλέπει για αυτά ο προϋπολογισμός? Τίποτα. Ούτε καν τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας μεταξύ κατοικημένων περιοχών και βιομηχάνων. Εξίσου σοβαρά τα ζητήματα ίδρυψης και αποχέτησης. Καμία πρόβλεψη για την ίδρυψη στο Αλεποχώρι, για παράδειγμα. Την αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου στη Μάνδρα. Ενδεικτικό βέβαια της κατεύθυνσης και της πολιτικής της χρηματοδότησης είναι ότι για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στην πλατεία της Μάνδρας προβλέπεται το υπέρογκο ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ, και κάτω από την ίδια πλατεία υπάρχουν γόθροι, γιατί δεν έχει γίνει κανένα έργο για αποχετευτικό σύστημα στην περιοχή. Για αυτή την πολύπαθη περιοχή δεν προϋπολογίζεται κανένα έργο που θα καλύψει τις ανάγκες σε πράσινο, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, που θα διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβασή του λαού της περιοχής, του παραλιακού μέτωπου κτλ. Ενώ όσον αφορά στις άθλιες σχολικές υποδομές, σχολεία στεγάζονται ακόμα σε κοντέινερ γιατί δεν έχουν προχωρήσει τα έργα επισκευής των σχολικών κτηρίων. Στον Ασπρόπυργο υπάρχει μόνο ένα λύκειο για 600 παιδιά. Τα παιδιά της Κινέτας των 2.000 κατοίκων πάνε σχολείο στην Κόρινθο γιατί δεν υπάρχει ούτε δημοτικό στην περιοχή. Έχουν προγραμματιστεί μόνο 2 προφωνηπιακοί σταθμοί.
Τέλος, στην περιοχή συγκεντρώνονται κοινωνικές ομάδες που ζουν κάτω από αντίξεως συνθήκες και ενώ διατίθενται 82.000 ευρώ για καλλιτεχνικές δράσεις ενάντια στο ρατσισμό, δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ για μέτρα στήριξης και φροντίδας αυτών των ομάδων και τώρα με τον COVID και για να στηρίξουν μόνο το 40% των παιδιών σε τέτοιες περιοχές. Και πολλοί λένε μπορεί να έχει πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Λοιπόν, δεν δίνονται 0 ευρώ για μέτρα στήριξης και φροντίδας αυτών των ομάδων. Και για να προσθεθεί σε αυτά, στοχοποιούνται για κάθε κακό. Μία για την εγκληματικότητα, μία για την πανδημία.